Σάρκα και οστά αρχίζει να παίρνει η νέα εικόνα της οδού Ιατροπούλου με το έργο της πεζοδρόμησής της από τη σιδηροδρομικού σταθμού ως την Έδοντος να είναι σε φάση ολοκλήρωσης και να απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες. Απομένει η δαπεδόστρωση του άνω τμήματος της οδού Ιατροπούλου και η τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού και των στήλων ηλεκτροφωτισμού. Είναι εργασίες οι οποίες μπορούν να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Η δαπεδόστρωση εκτιμούμε ότι αρχές του επόμενου μήνα θα έχει ολοκληρωθεί σε όλο το μήκος του δρόμου και είναι κάτι το οποίο μας ευχαριστεί για το αποτέλεσμα. Την περασμένη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την απαλλαγή των δημοτικών τελών στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις ακόμα και στα ιατρία της οδού Ιατροπούλου για το χρονικό διάστημα που διαρκεί το έργο της πεζοδρόμησης από την έναρξη ως την ολοκλήρωσή του αφού πήρε παράταση. Η παράταση που δίνεται έχει να κάνει περισσότερο με την διοικητική και οικονομική διεκπεραίωση του έργου. Ένα πολύ μικρό μέρος της αφορά την τεχνική υλοποίηση του έργου. Και να μην ξεχνάμε και έχουμε και το θέμα του Αυγούστου που οι προμήθειες ενδεχομένως των υλικών του αστικού εξοπλισμού που απαιτούνται να μας καθυστερήσει κατά τι. Την ίδια ώρα έχει ήδη δοθεί ως πεζόδρομο στο πάνω μέρος της οδού Ναβαρίνου με τα πρώτα στοιχεία να είναι ενθαρρυντικά από τον τρόπο που οι Καλαματιανοί αγκάλιασαν το έργο. Η πεζοδρόμηση πάντως θα φέρει και μικρές αλλαγές στην κυκλοφορία. Ξεκινήσαμε λοιπόν το Σαββάτο στις 8 η ώρα την πεζοδρόμηση του πρώτου κομματιού, του πρώτου τμήματος της Ναβαρίνου, τα 200 μέτρα περίπου από την οδό Φαρών μέχρι την οδό Ακρίτας. Είδαμε έτσι, ευχάριστα είναι τα αποτελέσματα, έτσι είδαμε τον κόσμο να περπατάει ελεύθερα στον δρόμο, να κάνουν τη βόλτα τους, οικογένειες. Πήγαμε καλά πιστεύω και τα καταστήματα, έτσι είχαμε θετικά μηνύματα. Το κέντρο της Καλαμάτας αλλάζει σταδιακά εικόνα τους επόμενους μήνες με ένα εκτεταμένο δίκτυο κεντρικών πεζοδρόμων και αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων που θα μετατρέψουν τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα σε πολύ ήπιας κυκλοφορίας.